Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα Anthem Podcast. Μετά από αρκετό καιρό βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να μιλήσουμε για πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Είμαι ο Νικόλας Βασιλείου και μαζί μου είναι ο Τζανάς Καβαλιώτης, εδώ το δίδυμο από το Anthems Radio Show που πλέον έχει γίνει Anthem.gr Podcast. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή τόσο στο YouTube όσο και στις διάφορες πλατφόρμες όπως το Google Podcast, το Spotify και τις υπόλοιπες πλατφόρμες που έχουμε διαθέσιμες στο site μας. Λογικά για να το ακούτε έχετε μπει σε κάποια από αυτές. Απλά να ξέρετε ότι είναι διαθέσιμες και άλλες. Ελπίζω να μην φύγατε γιατί ακούσατε πρώτα εμένα και όχι τον Τζανέτο όπως σας έχουμε συνηθίσει εδώ και 4 χρόνια περίπου. Ωρε φίλε. Ισχύει αυτό. Δεν έχω κάνει ποτέ εισαγωγή εκπομπής εγώ νομίζω. Αδική αυτό. Συνήθως είναι εσύ ή ο Πέτρος είστε συνήθως. Ναι, ο Πέτρος όταν έλειπε. Όταν λείπαμε. Όταν λείπαμε εμείς, ναι, ήταν ο Πέτρος. Ο οποίος βρίσκεται μαζί μας, αλλά δεν θα μιλήσει. Ναι. Βρισκόμαστε δηλαδή στον ίδιο χώρο με το συμπαρουσιαστή μας, αλλά δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Θα είναι το δίδυμο Νικόλα Τζανέτος πίσω από το μικρόφωνο. Πώς θα πέρασες το κορονοϊό? Την περίοδο της καραντίνας, λες? Ναι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είμαι ο πιο κατάλληλος για να σου απαντήσω πάνω σε αυτό, γιατί εγώ δεν ήμουν σε καραντίνα. Δηλαδή, λόγω της δουλειάς μου, η εταιρεία που δουλεύω είχε κανονικά άδεια που μπορούσε να λειτουργεί. Οπότε εγώ πέρασα πολύ καλά. Δηλαδή έφευγα το πρωί, πήγαινα στη δουλειά μου, πέρναγα το 8 ωράκι μου, μια χαρά. Το βράδυ έβλεπες Masterchef? Το βράδυ. Συνήθως μπορεί να έβλεπα Masterchef, σχολίαζα στο Twitter. Τσακωνόμουν με τρόλ στο Twitter. Τσακωνόμουν με τρόλ στο Twitter. Και εσύ μαζί μου. Και... καλά, λέτε. Ναι, ναι. Αφιερωμένη εκπομπή στην Τζέλα. Αφιερωμένη. Τζέλα Καρδούλα. Τζέλα Σκουπίδι. Θα καταλάβει αν το ακούσει. Ποιος είναι? Αφιερωμένη λοιπόν στην Τζέλα αυτή η εκπομπή. Όπως είπες, ποιος είναι η Τζέλα? Έλα, ποιος είναι, έλαντε. Είχε αντρικό και γυναικείο όνομα. Αντρικό mention, γυναικείο. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό ήταν αυτό. Ήταν λίγο περίεργο τέτοιο. Όπως και να έχει, τα τρόλ είναι λίγο έστικτα τα τρόλ του Twitter, αλλά. Πες μου λοιπόν, τι σειρές έβλεπες? Εμείς ήμασταν άνθρωποι που μιλάμε για σειρές, ρε παιδί μου, που πολλές φορές ασχολιόμασταν εξ ολοκλήρου στις εκπομπές μας με τηλεοπτικές σειρές. Ναι, ναι, ναι. Κυρίως ξένες. Κυρίως ξένες, όντως. Το πάω Μεσολαμίας. Ναι. Το Σουτς είδα τις πρώτες 4 σεζόν, δικηγορικό. Καλό είναι, μια χαρά. Τώρα έχω ξεκινήσει την Πέμπτη, αλλά το πάω λίγο αργά. Το The Last Dance είδα με Michael Jordan. Το απίστευτο, απίστευτο ντοκιμαντέρ. Διάβασα πολλά βιβλία, μπορώ να σου πω. Δηλαδή, La Casa de Papel δεν είδες? Το La Casa το είδα, ναι, το είδα. Το La Casa. Δεν ήταν άθλια σεζόν. Ήταν καλύτερη από την Τρίτη. Για μένα ήταν χειρότερη από την Τρίτη. Αλήθεια. Ήταν απαράδεκτη. Μ' άρεσε πιο πολύ από την Τρίτη. Η Τρίτη τη θεωρώ μακράν τη χειρότερη τη σειρά. Δηλαδή. Εντάξει, σίγουρα καμία από τις δύο δεν είναι σαν την πρώτη. Ό,τι και να λέμε. Δηλαδή, η πρώτη σεζόν ήταν η καλύτερη, μακράν. Απλά θεωρώ ότι. Ενώ όλη την ιστορία του νομισματοκοπίου, καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια σειρά που την αρμέξανε πιο πολύ από ό,τι έχουμε αρμέξει εμείς στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Ρε φίλε, τραβάει σαν πάρα χώρα. Πολύ. Τραβάει πάρα πολύ. Έχει τραβήξει πάρα πολύ όλο αυτό. Δηλαδή, και άλλη σεζόν, και άλλη σεζόν, και άλλη σεζόν. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτή θα είναι η τελευταία. Έπρεπε να είναι η τελευταία. Λέω εντάξει, τελείωσε. Και βλέπω το τέλος σεζόν και διαπιστώνω ότι υπάρχει συνέχεια και λέω κι άλλο. Δηλαδή, πόσο ακόμα να το τραβήξει, ας πούμε. Καταρχήν ήταν κάκιστη. Τέλος πάντων, πρόσεξε λίγο το τραπέζι γιατί. Ναι, sorry. Κάνει παράστα. Λοιπόν, γενικά, εντάξει. Όχι κάτι τρελό. Ξέρεις ποιο βλέπω που είναι καταπληκτικό? Το The Last Ride για τον Undertaker, για τα τελευταία του ματσάκια. Ωραίο. Πολύ δυνατό, πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ όμορφο. Εγώ ξέρεις με τι στενοχωρήθηκα. Για πες. Διακόπηκε το καφέ της χαράς. Δεν μ' άρεσε καθόλου το καφέ της χαράς. Εμένα μου άρεσε, είχε πλάκα. Ήταν κάτι που θέλαμε τόσο καιρό να επανέλθει, ρε φίλε. Είχαμε πορωθεί. Θυμάσαι που το συζητάγαμε? Ναι, θυμάμαι ότι ήμουν απορωμένος. Και αλλά... κόπηκε κάπου στη μέση χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει. Ξεκινάνε τώρα τα γυρίσματα, λέει. Εντάξει, ναι, αλλά τώρα του χρόνου δεν θα δούμε. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι πάντως στη φάση που το καφέ της χαράς νομίζω ότι είναι ένα φεστιβάλ overacting. Δηλαδή παίζουν όλοι τόσο θεατρικά πλέον που δεν το σώζει ούτε ο ίδιος ο Ρώμας. Δηλαδή, βασικά ο Φατσέας είναι όλη η σειρά, την κρατάει μόνος του για μένα. Είναι απίστευτος. Όλοι οι υπόλοιποι παίζουν τρελό overacting. Με χειρότερο όλων, ποιον θα έλεγες? Ποιος κάνει το χειρότερο overacting στη σειρά? Ο γιος του Πόποτα. Ο γιος του Πόποτα. Εγώ φίλε θα πω το τέτοιον, τον αστυνομικό με το μουστάκι. Δεν ξέρω. Το ψευδό.
Πάντως... Πατσέα, συλλαμβάνεσαι. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων. Για πες κάτι άλλο που είδαμε αυτή την περίοδο. Κοίτα, άλλη μια σειρά που κόπηκε λόγω κορονοϊού, σταμάτησαν τα γυρίσματα στη μέση, ήταν το Blacklist. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που μπήκανε στη διαδικασία να γυρίσουν όλο το επεισόδιο, να το κάνουν καρτούν και άνιμε, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η σεζόν, αν και κόπηκε 3 επεισόδια νωρίτερα. Πολλές σεζόν αμερικάνικων σειρών κόπηκαν και το Flash κόπηκε νωρίτερα. Ναι, εμένα μου άρεσε όμως που μπήκανε στη διαδικασία έστω και με αυτόν τον τρόπο να μας δώσουν ένα τέλος για τη σεζόν. Και ας ήταν κάπως απότομο. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Όχι, εντάξει, δηλαδή σωστό είναι αυτό. Εκτίμησα. Εντάξει, το Flash είναι για κλωτσιές, έτσι. Απλά το λέω ότι είμαι στα όρια να το σταματήσω. Είναι για κλωτσιές αυτή η σειρά πλέον. Δεν βλέπετε. Ναι, όπως αυτό σου είπα και εγώ, σταματά τον La Casa de Papel. Ένα απίστευτο εξαιρετικό Better Call Saul. Ναι. Παιδιά, μιλήσαμε για τόσες σειρές και δεν αναφέραμε τη μεγαλύτερη όλων. Ναι, για μένα η καλύτερη σειρά που παίζει στην τηλεόραση είναι το Better Call Saul και αν δεν έχει πείσει κανένα στις πρώτες μία-δύο σεζόν του, δείτε την πέμπτη που είναι απίστευτη. Ξέρω. Εγώ θα κάνω τον πρώτο σεζονάκια λοιπόν, γιατί όταν τόσα χρόνια εγώ σας έλεγα δείτε Better Call Saul, είναι άψογο, είναι πολύ καλοφτιαγμένο, πολύ αργή σκηνοθεσία, πολύ ωραία πλοκή. Όλοι με κοροϊδεύουν. Είναι βαρετή σειρά, είναι βαρετή σειρά. Θα βαρετή σειρά, εντάξει. Δηλαδή, όποιο λέει ότι το Better Call Saul είναι βαρετό, δηλαδή α πάει να δει τι να σου πω τώρα. Καλημέρα, ζωή, α πούμε. Εντάξει. Εγώ απλά το δηλώνω ότι αυτοί που λέγανε ότι ήταν απαράδεκτη σειρά. Τώρα υπήρχαν την εκθιάζουν. Τέτοιοι, αλήθεια. Τώρα την εκθιάζουν. Δεν έχω ακούσει κανέναν να πολύ το λέει αυτό. Πολλοί φίλοι. Αλήθεια. Καλά, εμείς την γουστάραμε από την αρχή, θυμάμαι. Ναι, εντάξει, εμείς ήμασταν και Breaking Bad fanboys, οπότε ήταν λογικό. Εντάξει, πολύ ωραίο το Better Call Saul. Καταπληκτικό αλήθεια ήταν. Δεν σχολιάσαμε ποτέ το επεισόδιο το standalone του Breaking Bad. Το El Camino. Ναι, δεν το έχω δει ακόμα. Δεν έχω κάτι να το δω. Το finale λες με τον Aaron Paul. Δεν το έχω δει ακόμα. Όταν θα το δεις, θα το σχολιάσουμε. Θα κάνουμε ένα έκτακτο έτσι. Τρίλεπτο podcast. Wrestling ιδέες. Εντάξει, βλέπω AW. Δεν μπορώ να δω WWE παιδιά πλέον. Μπορεί να χαρακτηριστούμε AW fanboys, να το πούμε είμαστε. Εγώ είμαστε, δεν έχω θέμα. Εντάξει, όταν έχει στη μία τον Kenny Omega να είναι στο main event και τον Hangman Page και τους Young Bucks και από απέναντι τις Παρασκευές έχεις τον Baron Corbin, ναι, 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 και τον Elias, τι θα κάτσεις να δεις? Δεν συγκρίνονται, δεν συγκρίνονται. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εμένα μου αρέσει αυτό που γίνεται στο Raw με τον McIntyre. Πολύ, εμένα μου αρέσει. Μόνο πολύ ο McIntyre μου αρέσει αυτό το Raw, αλλά και πολύ μου αρέσει ο McIntyre. Το Raw, φίλε, έχει φτάσει στα all time low. Oh, για λες για ratings. Για νούμερα. Ναι, ναι, στα νούμερα όντως έχει χτυπήσει all κάποια time all time low. Δηλαδή περίμενες αλλά... εσύ ότι το πιο δημοφιλές show του WWE θα ήταν το SmackDown? Λόγω Fox, ναι, το περίμενα. Γιατί είναι στο Fox. Αλλά το SmackDown για μένα είναι το χειρότερο από όλα, έτσι. Δηλαδή ενώ γινόταν, θυμάσαι το 16 που είχαμε ξεκινήσει. Όχι, φίλε, συγγνώμη, δεν μπορεί να μου πεις ότι το SmackDown είναι το χειρότερο. Όταν... Εντάξει, έχει AJ Styles, έχει Daniel Bryan. Έχει πριν... Nakamura, έχει Sami Zayn, έχει Cesaro. Τώρα λες, ρε, εσύ. Τώρα τους τελευταίους 2-3 μήνες ήταν το χειρότερο όμως. Δηλαδή καλύτερο είναι το Raw. Όχι. Που έχει και το Rollins, έχει και τον. Εντάξει, το καλύτερο στο WWE είναι το NXT. Μακράν. Του Δευτέρου. Το NXT είναι φοβερό. Αν και στην Empty Arena era αυτή που περνάμε τώρα, που είναι άδειες οι αρένες. Δεν βλεπόταν το WWE. Το NXT δεν ήταν καλό. Ούτε το AEW ήταν τόσο καλό. Απλώς εμένα αυτό που με ενθουσίασε στο AEW είναι ότι στο τελευταίο pay per view, ενώ το build-up ήταν μέτριο, δηλαδή δεν περίμενα κάτι φοβερό. Τι ματσάρα, ρε φίλε. Αποδείχθηκε καταπληκτικό event. Ματσάρα, δηλαδή, ματσάρα. Δηλαδή το main event, λες. Το Stampede, ναι. Το Stampede ήταν καταπληκτικό. Και μ' άρεσε και ο Moxley που όταν κερδίζει τον Brody Lee, παίρνει τον τίτλο και απλά τον κοιτάει μέσα στα μάτια, που σου χαράσουν την ψυχή και του κάνει ένα κολοδάχτυλο. Γι' αυτό αγαπάμε πολύ το... Το όχι και τόσο PG. Εντάξει, κοίτα, AW, ας πούμε. Είσαι φαν του John Moxley, ρε παιδί μου, πριν πάει στο WWE. Δηλαδή, είμαι πολύ μεγάλο φαν του John Moxley. Να μην γούσταρες AW που είναι full αυτός ο χαρακτήρας που αγαπούσε από πριν. Εντάξει, δεν γίνεται. Ξέρεις τι, εγώ τον αγαπούσα και όταν ήταν Dean Ambrose και ήταν λίγο πιο φλωράκος, ήταν λίγο πιο γκαφατζής, ας πούμε, και τα λοιπά. Μ' άρεσε και τότε. Οπότε τώρα που βλέπω μια πιο σοβαρή εκδοχή και πιο βία εκδοχή του χαρακτήρα του, είναι λογικό ότι μ' αρέσει πολύ περισσότερο, ρε φίλε. Είναι ο Deadpool του wrestling. Μπράβο, ναι. Και έχει πολύ ωραίο χαρακτήρα, πολύ ωραία σύγκριση ο Deadpool του wrestling. Αφού αυτό είναι. Ναι. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο AEW, αν όσο δεν μου αρέσει η γυναικεία division, την οποία τη θεωρώ απαράδεκτη. Okay. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι, η καλύτερη γυναικεία division
Division είναι μακράν το NXT για μένα. Αλλά έχει το καλύτερο έχει Tag Team Division. Μπράβο, αυτό που πήγα να σου πω. Έχει μακράν το καλύτερο Tag Team Division. Τώρα ήρθε και η FTR, ας πούμε. Θα γίνει χαμός. Παιδί μου, για μένα ήταν μεγάλο λάθος που βάλανε τον Brody Lee να έρθει χωρίς κοινό. Που βάλανε και το Matt Hardy να έρθει χωρίς κοινό. Που βάλανε το Matt Hardy να έρθει χωρίς κοινό. Να σου πω κάτι, πρέπει το πρόγραμμα να προχωράει λίγο όμως. Okay, δηλαδή ναι. Και το WWE έκανε. Όλοι κάνουν εμφανίσεις αναγκαστικά. Δηλαδή, δημοκρατήστε κάποιους. Κρατήστε κάποιους για πιο μετά λίγο που θα το γουστάρει ο κόσμος και θα απορροφούμε όλοι από το pop. Εντάξει, το WWE έχει κάνει το κορυφαίο για μένα που έχει κάνει τα cinematic matches, τα οποία είναι καταπληκτικά. Δηλαδή και το Firefly Funhouse και το Boneyard match στη WrestleMania μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο. Δηλαδή ήταν τρομερά match. Λοιπόν, όμως τώρα θα σε επαναφέρω στην Ελλάδα και στο θέμα που θα κάνουμε clickbait στον τίτλο του άρθρου okay. και του podcast. Πώς γίνεται, ρε φίλε, το χειρότερο MasterChef όλων των εποχών να έχει τραβήξει τόσο πολύ μεγάλη τηλεθέαση? Είμαστε τόσο fans της Trust TV εδώ στην Ελλάδα. Ενέρεση, λογικό δεν είναι. Εγώ αγαπώ όμως, έτσι. Μου άρεσε πάρα δεν πολύ. Δεν μου αρέσει το MasterChef, εγώ έχω σταματήσει να το βλέπω. Προσωπικά σταμάτησα και εγώ. Αλλά μέχρι ένα σημείο, δηλαδή, το βλέπα μόνο για την ίντριγκα. Παρακολουθώ μόνο Twitter, αλλά έχω σταματήσει να το βλέπω. Δηλαδή, δεν μπορώ να θυμηθώ, ρε παιδιά, άλλο show. Δηλαδή, σε όλα τα show υπάρχει και ο αντιπαθητικός, αλλά υπάρχει και ένας που μπορείς να συμπαθήσεις. Σε αυτό δεν υπάρχει ούτε καν αυτός που μπορείς να συμπαθήσεις. Είναι όλοι αντιπαθέστατοι. Άντε πες εκτός από τον Σταύρο με τα γυαλιά, τον Βαρθαλίτη, ας πούμε. Λοιπόν, εκτός από αυτό, όλοι οι υπόλοιποι είναι ή αντιπαθέστατοι. Ή κρυχοπληγές, ξέρεις τα λένε πιο τέτοια. Ή vegans που φτιάχνουν vegan φέτα. Πώς το έγινε χαμός με το Mike, ξέρεις, που είπε η vegan φέτα που λέει θες να φτιάξεις, λέει νεροζούμι με μύκητα. Πώς το έφερε, φίλε. Κάτσε, στο τέλος θα σου πιάσω και το Mike's. Γιατί είναι κομμάτι της τηλεόρασης της ελληνικής, της διαδικτυακής όμως. Πώς γίνεται, ρε φίλε, σε ένα reality να έχουν μαζέψει όλους τους αντιπαθητικούς χαρακτήρες και να τους έχουν πετάξει μέσα? Σε αυτό συμφωνώ. Βέβαια, εγώ, επειδή τα βλέπω από τη μεριά της ίντριγκας και μου άρεσε να που γινόταν χαβαλές και που έπεφτε ξύλο, γούσταρα Κατερίνα, ρε φίλε. Ναι, εγώ δεν την πήγαινα καθόλου, ας πούμε. Εγώ δεν ξέρω από μαγειρική, κύριε φίλε. Εγώ έχω κάψει και μακαρόνια. Και δεν θα πω το λόγο που ξεκινήσαμε να βλέπουμε το MasterChef. Εσύ το ξέρεις, είναι inside joke. Αλλά μετά όταν ξεκίνησα να βλέπω. Πέθανα στα γελιά, φίλε, με αυτά που έλεγε η γυναίκα. Εντάξει, τέρμα κάφρος. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει ούτε ο τρόπος, μου αρέσει τίποτα. Απλά θεωρώ ότι ούτε αυτή ήταν καμιά αγία, ούτε οι άλλοι ήταν τίποτα άγιοι. Είναι όλοι, ρε φίλε, αντιπαθητικοί. Είναι όλοι. Και βλέπεις ότι ακόμα και όσοι ήταν συμπαθητικοί, δηλαδή εγώ ας πούμε συμπαθούσα τον Ηρακλή. Και εγώ τον συμπαθούσα. Πολύ καλό παιδί. Ναι, εν τέλει, εμένα ο Ηρακλής αποδείχθηκε κρυφό μουσίτσα, ρε φίλε. Σε αυτό διαφωνώ, γιατί. Γιατί έλεγε, ρε φίλε, πράγματα από πίσω κι αυτό. Εκεί η Ντέμι έλεγε πίσω από την πλάτη. Καλά, η Ντέμι ήταν γνωστό, αλλά η Ντέμι δεν τη συμπαθούσαν. Ρε φίλε, όταν σε θάβουν οι άλλοι, όταν... δεν θα θάψει κι εσύ. Εντάξει, ο Ηρακλής μπροστά στου άλλου το έπαιζε λίγο φίλο και από πίσω του έθαβε. Καλά, και η Ντέμι το έκανα, απλά γιατί η Ντέμι το ξέραμε εξ αρχής. Ενώ για τον Ηρακλή το καταλάβαμε μετά. Άσε. Εγώ δεν θυμάμαι κάποιο θάψιμο. Και ο Διονύσης. Ο Διονύσης είναι κρυφομουσίτσα. Άλλη κρυφομουσίτσα από εκεί. Ρε φίλε, όλοι είναι οι κρυφομουσίτσες. Ή φέρονται σαν τέτοιο. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και αυτούς που γουστάρανε, ας πούμε, το Σταυρί που λέγανε μετά. Στην αρχή σε αντιπαθούσαμε γιατί σου να έτσι. Στην αρχή ο Σταυρής καρόνιζε με την κλίκα του να βγάζουν τρεις αδύναμους. Πάντα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν είναι κανένας Άγιος. Αλλά σίγουρα τους πάω πιο πολύ μαγειρικά αυτόν και τον άλλο Σταύρο από όλους τους υπόλοιπους που είναι άστα να πάνε. Έχουμε να δούμε χειρότερους χαρακτήρες reality. Από το Survivor του 2017, ρε φίλε. Ναι, και τότε. Με manager rugby. Ναι, manager rugby. Δεν υπάρχει πιο αντιπαθητικός. Ήταν ο Χανταμπάκης. Χανταμπάκης, ναι. Χανταμπάκης ήταν πολύ αντιπαθητικός. Η Σοφ Πασχάλη. Έλα, ρε, δεν του θυμάσαι αυτού όλου. Δηλαδή, εσύ το ζευγαράκι του Survivor το συμπαθούσες. Ποιο? Δεν θυμάμαι. Τη Βαλαβάνη με, με τον. Έλα, και αυτή ήταν. Εντάξει τώρα, η Μάρτον. Πώ το λέγανε. Δεν του πήγαινα. Ποιον τον. Τον Ντούκι. Τον Ντούκι, τον Κωνσταντίνο, πώς τον λέγανε μόνο τώρα, κόλλησε. Αυτός που είναι επανελίστας τώρα. Ναι. Τέλος πάντων, το κακό είναι, ρε παιδί μου, ότι ήταν τόσο κάφρι και τόσο κολόπεδα που ένας καλός υπήρχε μέσα στο reality και ο κόσμος τον θεοποίησε. Ναι, ισχύει. Τον Αγγελόπουλο. Ισχύει. Σε βαθμό που πάνε και κάνουν ουρές απίστευτες για να διαβάσουν ένα βιβλίο που δεν έχει γράψει ο ίδιος. Το βιβλίο. Αυτός δεν μπορεί να έρθει ούτε μια πρόταση, τι βιβλίο. Θα σου πω. Εντάξει, όμως ήταν στο reality, ήταν σπαθή, έτσι. Ήταν καλός.
Όχι, είχε λοιπόν έναν τρομερό χαρακτήρα, ο οποίος ήταν, ρε παιδί μου, αυτός που ήθελες να κερδίσει πάση θυσία. Ναι. Και έχεις τώρα το Masterchef, ρε φίλε, που είναι ο ένας πιο αντιπαθητικός και η μία πιο αντιπαθητική από την άλλη και τον άλλο. Ρε σου λέω, εκτός του Βαρθαλίτη, δεν ξέρω ποιον άλλον μπορεί ας πούμε, να συμπαθούσε. Ναι, δεν μ' αρέσει το Βαρθαλίτη. Ξέρεις ποιον συμπαθούσα στην αρχή που μετά αποδείχθηκε μεγάλος μηδέλτα? Ο Μπέλος. Που ήταν μια χαρά συμπαθητικός στην αρχή και μετά λέει π.χ. η Μάρλεν. Δεν συμπαθώ τη Μαρία και βγαίνει ο Μπέλος στη συνέντευξη. Η Μάρλεν πρέπει να φύγει γιατί δεν μου αρέσει άμα γύρισα. Και ενώ από μέσα του έθαψε το μαράκι μου. Ρε μη Δέλτα ή Μάρτον, ξέρω εγώ. Εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι αυτή η χώρα δεν θα πάει μπροστά όσο υπάρχουν νέα παιδιά σαν τη Μαριάννα, σαν τη Μαρία. Ναι ρε φίλε, να. Και όσο βλέπεις ότι και αυτοί που μεγαλώνουν σαν την Κατερίνα. Έβαλα μια ανατελεία. Το είδες. Δεν την έβαλα στην άλλη γενιά. Στη νέα γενιά. Μα και στο ενδιάμεσο. Δηλαδή ο Γιώργος, ο Σταύρης, όλοι αυτοί. Ρε φίλε, όλοι. Εντάξει, σου λέω, μόνο τους Σταυρίδες μπορεί να πεις ότι. Ο Διονύσης, ρε φίλε, δεν είναι γέννημα θρέμα τη μεταπολίτευση του παλιού Πασόκ του Ορθόδοξου. Ντυμένος από γαβαλά. Εν τω μεταξύ, αυτό ρε φίλε, πώς γίνεται ο ένας να είναι πιο χάλια ντυμένος από τον άλλον εκεί μέσα? Ναι, και απορούν μετά για τα πουκάμισα του Μανώλη, ξέρω εγώ, από πέρυσι. Σε φάση εκεί στη λίστα, εσείς τι τους λένε? Έλα, εδώ σου φέρε ένα τραπεζομάτιλο, βάλτο. Έχω και κάτι σκαρπίνια. Να σου πω, θα τα συνδυάσεις με ένα σορτσάκι. Ναι, δεν μιλέρω στο τραπεζομάτιλο, γιατί είσαι μόνο άλλο ένα ρούχο. Για 50 μέρες θα κάτσεις μέσα. Τελικά. Ναι. Έτρωγε σαλάμια. Εντάξει, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί? Γιατί είχαν και βίγκαν φαγητά μέσα, αποκλείεται. Είχαν βίγκαν, ναι. Θεωρώ ότι αποκλείεται, δηλαδή. Ήταν βίγκαν σαλάμι. Πολύ πιθανό. Βέβαια, θα μου πει πώς γίνεται το βίγκαν σαλάμι. Είναι όπως η βίγκαν φέτα. Ναι, μου θυμίζει τη σκηνή από το Parks and Recreation που πάνε στο σούπερ μάρκετ και τους λέει: θέλετε ένα βίγκαν μπέικον? Και λέει: ναι, και παίρνουν το βίγκαν μπέικον και το πατάνε σκουπίδια. εντάξει, γενικά φέτος ήταν λίγο. Σε φάση μας δείξαν πολύ vegan διατροφή και τα λοιπά. Αδιάφορο προσωπικά. Γενικά βασικά δεν ήταν πολύ μαγειρική φέτος. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά ήταν η πρώτη χρονιά που θυμάμαι το Masterclass να τσακώνονται μέχρι και στα Masterclass. Καλέ, διαγωνισμός μαγειρικής είναι. Έλαντε. Έτσι, έλαντε. Νομίζω είναι ναι. Διαγωνισμός ξεκαθαρισμός. Αυτό τώρα ήταν 70% Big Brother. Δεν υπήρχε αυτό τώρα. Ποιος ερωτεύτηκε ποιον, ποιος έθαψε ποιον. Ανάθεμα την ώρα, άμα φτάσει του Big Brother, τα νούμερα του Masterchef. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω. Ωραία, φίλε. Κάτι τέτοιες προβλέψεις κάναμε βέβαια για το Survivor και πήγε, χτύπαγε 70, οπότε ποτέ μιλες ποτέ. Ναι. Δηλαδή, ναι. Είναι εξής. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το τι cast θα έχεις μέσα. Δηλαδή, αν το πρώτο Survivor είχε πολύ σωστούς χαρακτήρες για να δημιουργήσουν ίντριγκα και να μπορεί ο κόσμος να σταθεί πίσω από κάποιους. Από εκεί και μετά. Ρε φίλε, ποια ίντριγκα? Όταν είσαι ένα Survivor σαν το Παταγωνία. Ναι, εντάξει, το Παταγωνία είναι για μένα. Που ήταν απίστευτο, κορυφή, με τους καλύτερους ανθρώπους μέσα. Το Παταγωνία ήταν καταπληκτικό. Όχι, εντάξει, δεν ήταν οι καλύτεροι άνθρωποι. Υπήρχαν όχι, και κακοί. Όλοι, οι περισσότεροι ήταν καλοί. Ναι, υπήρχαν οι καλοί, υπήρχαν και οι κακοί. Ναι, παιδί μου, πώς να σου πω, η ζυγαριά έγινε προς τους καλούς. Ναι, το Παταγωνία ήταν φοβερό. Ήταν φοβερό. Respect. Για μένα και το πρώτο ήταν καταπληκτικό. Που είχε και τους καλούς. Την τελευταία φορά που συζητούσαμε το Παταγωνία, μας έριξαν δακρυγόνα. Οπότε πρόσεχε. Ισχύει. Στα Εξάρχεια λες. Ναι, ναι. Πού είμαστε, στο Blackbird. Στο Blackbird ήμασταν. Έμεινε διαφήμιση. Ναι, σε γνωστό μαγαζί με όνομα τον Alter Bridge ήμασταν. Εντάξει. Ωραίες εποχές. Ωραίες εποχές. Πλέον βγήκε η κυβέρνηση που έκραζε τα Εξάρχεια Σάββατο και κατάφερα να τα μετατρέψει Σάββατο. Δεν έχω πάει έκτοτε. Δηλαδή από τότε που πλέον για να πας σε μια τόσο ωραία γειτονιά πρέπει να σε κάθε γωνία να υπάρχει και ένας μπάτσος να σου λέει αν θα σηκώσει το κινητό σου ή όχι. Από αύριο καθαρίζουμε τα Εξάρχεια. Ναι. Το έλεγε και σιγά, ξέρεις, γιατί τα πάμπερς κρατάνε για λίγο, δεν κρατάνε για πολύ. Είναι άμα ξεπεράσει τα ντεσιμπέλ. Πρόσεξε, ναι. Είναι ο ανερχικοδείκτης. Ναι. Αν ξεπεράσεις τα 10 δεσιμπέλ, πέφτουν οι υπτάμενοι αναρχικοί από τα πλωτικά. Ναι, πολύ ο Καραϊβάζ στον Αντένα, το θυμάσαι αυτό, καταπληκτικό. Έρχονται σώμα... οι υπτάμενοι αναρχικοί και σε δέρνουνε. Ο Αλταΐρ, ο Έτσιο, ποιος ήταν ο Έντουαρτ Κένουεϊ. Σαν τον Έτσιο κανείς, φίλε, Φλωρεντία. Φλωρεντία, ναι, το δίνω. Φλωρεντία, Ρώμη. Φλωρεντία, Ρώμη, ναι. Για μένα και Κωνσταντινούπολη. Δεν μ' άρεσε τόσο το Revelation, τα άλλα δύο τα λατρεύω.
Αλλά ναι, ήταν ο Έτσιο εκεί και εκπαίδευε τους ανάρχες, τα εξάρχια. Ήταν αυτή. Ποιος το είχε πει, ο Καραϊβάς το είχε πει. Μπράβο, ναι, στον Αντένα. Ένα φοβερό ρεπορτάζ. Για Πούλιτζερ θα λέγε κανείς. Για Πούλιτζερ θα λέγε κανείς. Τέλος πάντων, να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας, γιατί μιλάγαμε για τηλεόραση. Ναι, ναι. Trust TV. Σωστό. Ό,τι χειρότερο. Τέλος πάντων, το Πανταγωνία ήταν ωραίο. Το πρώτο Survivor ήταν ωραίο, άσχετο αν κέρδισε η Ευαγγελία. Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε, το πρώτο. Υπάρχει, ο τελικός νομίζω δεν υπάρχει ακόμα. Δεν θυμάμαι τι έφαγα πρωινό σήμερα. Εντάξει, ήταν ωραίο το πρώτο, ήταν πολύ ωραίο. Και ήταν στα πρότυπα του ξένου, το οποίο εγώ το βλέπω φανατικά, όπως ξέρεις. Το ξένο, ρε φίλε, χτυπάει νούμερα, έτσι. Το ξένο χτυπάει νούμερα ακόμα. Χτυπάει. Και η τελευταία. Δίνει πόνο η, η 40η σεζόν που βγήκε τώρα, η οποία είναι μόνο με νικητές. Δηλαδή, όσοι έχουν νικήσει στις προηγούμενες 39 σεζόν, ξαναμπαίνουν. Τι γίνεται, γελάς. 39 σεζόν. Έχει βγάλει 39 σεζόν και στην 40η μπαίνουν 20 από τους νικητές. 20, όχι όλοι. Όχι όλοι, ρε. Μπαίνουν 20 από τους νικητές και ξαναπαίζουν. Και ήταν καταπληκτική σεζόν η 40η. Εντάξει, το ξένο Survivor είναι όλο ένα παιχνίδι στρατηγικής. Δηλαδή έχει να κάνει 100% με στρατηγική, με σχέσεις, με ένα εκατομμύριο πράγματα. Και κυρίως δεν αφήνει τον εξωτερικό παρατηρητή να μπαίνει μέσα στο παιχνίδι. Εμένα δηλαδή, μου την έσπαγε πάρα πολύ αυτό. Γιατί να ψηφίσεις εσύ τον νικητή? Ναι. Για ποιο λόγο? Κοίτα, με την ίδια λογική βέβαια δεν θα ήταν ο Ντάνος ο νικητής το πρώτο που ήταν αυτός που ήθελαν όλοι να βγει. Εντάξει, ναι, okay. Έχει μια λογική αυτό. Αλλά απ' την άλλη, όταν προσπαθείς. Το Survivor δεν είναι τώρα μια εκπομπή για να περάσουμε καλά όπως στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά στην ουσία του είναι ένα κοινωνικό πείραμα. Βάζεις 18 άσχετους ανθρώπους σε κάποιες πολύ δύσκολες συνθήκες. 16, 18, 20 ανθρώπους ανάλογα με τη σεζόν. Και βλέπεις πώς αντιδρούν σε αλλαγές. Πώς αλλάζουν οι στρατηγικές. Πώς γίνεται ο χαρακτήρας όταν έχει υποστεί κακουχία και πείνα. Ναι. Και κυρίως αυτό που μου αρέσει πολύ είναι ότι βλέπεις άτομα τα οποία δεν τους είχες για πολύ. Δηλαδή, έβλεπα τη 37η σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν και ο Τζον Μόρισον από το WWE. Ναι, έπαιζε αυτή. Η οποία ήταν το David vs. Goliath. Που ήταν δηλαδή άτομα οι οποίοι ήταν ο Γολιάθ, ας πούμε. Δηλαδή, άνθρωποι που γεννηθήκανε πλούσιοι, που είχαν γίνει πλούσιοι κτλ. Και υπήρχαν και οι David, άνθρωποι δηλαδή που ξεκινήσαν ως φτωχοί ή ήταν underachievers κτλ. Και καταφέραν να φτάσουν ψηλά. Και έβλεπες, ας πούμε, την πρώτη μέρα υπήρχε ένας τύπος στην φυλή των David, ο Christian, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος ήταν ένας τυπάκος, ένα 50 με γυαλάκια, πολύ. Ξέρεις, δεν τον έκανες για σοβαρό αντίπαλο. Και ήταν σκυλί του πολέμου, φίλε. Και ξαφνικά αυτός ήταν, όμως ήταν κάτι τεχνικός υπολογιστών σε μια δουλειά, ξέρω εγώ, τρελή. Και ξαφνικά έβλεπες αυτόν τον τύπο να τους παίζει στρατηγικά όλους στα δάχτυλα. Ξαφνικά από το πουθενά να κερδίζει ασυλίες και τα αθλήματα και να τους κερδίζει. Σκυλί του πολέμου, ναι, σου λέω. Και ξαφνικά. Υπάρχουν και compilations με αυτόν τον τύπο στο YouTube, ψάξτε το. Ναι. Και ξαφνικά στους 7, στην τελική 7 τέλος πάντων, επειδή έχασε μία ασυλία, είπανε παιδιά, ας τον διώξουμε γιατί αυτός θα το κερδίσει σίγουρα. Και ήταν και πολύ συμπαθητικός, δηλαδή είχε κερδίσει και τους υπόλοιπους, γιατί όποιοι φεύγουν από το Survivor, νομίζω από μια θέση και μετά συγκεκριμένα, γίνονται το jury, δηλαδή αυτοί που ψηφίζουν τον νικητή. Οπότε όποιος έχει διώξει τους υπόλοιπους με τον πιο ανώδυνο για εκείνον τρόπο, είναι και αυτός που θα βγει ο νικητής. Υπήρχε περίπτωση τύπου που έδιωξε σχεδόν όλους τους άλλους, αλλά το έκανε με τόσο κακό κοινωνικό παιχνίδι, δηλαδή έγινε τόσο αντιπαθής, που εν τέλει δεν του δώσανε το 1 εκατομμύριο. Ψηφίσανε ένα συμπαίκτη του. Και εκεί το έπαθλο είναι τεράστιο, έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πέφτει πάρα πολύ ξύλο. Ναι, είναι $1 εκατομμύριο. Και πριν σου τη ζωή, ρε φίλε, δεν θα το φόρους, αφήσεις έτσι όπως κάνουν. Πριν τους φόρους και για την σεζόν νούμερο 40 που βγήκε τώρα που ήταν όλοι νικητές, ήταν $2 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε για ένα. Δηλαδή, χαρακτηριστικά θυμάμαι σε αυτή τη σεζόν, Τζαν, υπήρχε ένας τύπος συγκεκριμένος ο οποίος, αφού νίκησε το Survivor, έκανε οικογένεια και παιδιά, και αυτό που έλεγε είναι ότι ζω ακόμα με αυτά τα χρήματα. Με τα χρήματα που πήγα το Survivor. Και θέλω να ξανακερδίσω γιατί αυτό μου έχει δώσει χρόνο με την κόρη μου και τα παιδιά μου. Θα μου πεις βέβαια, αυτό σου λέει αμέσως ότι εντάξει, κέρδισε ένα παιχνίδι και τώρα δεν δουλεύω. Αλλά την άλλη, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι ένα ποσό που σίγουρα σου αλλάζει τη ζωή. Επίσης, εδώ βλέπεις ότι τα έπαθλα στην Ελλάδα είναι καμία σχέση, έτσι. Ναι, εντάξει, προφανώς. Όλο και μειώνονται χρόνο με τον χρόνο. Εντάξει, λογικό. Τέλος πάντων, να γυρίσουμε λίγο στο MasterChef, γιατί εδώ αυτό μας καίει. Εντάξει, κάνουμε πολλά παρακλάδια, αλλά είναι ωραία συζήτηση, για πες.
Λοιπόν, γιατί δεν σου άρεσε η Κατερίνα που τους δίκαζε όλους? Αφού τα έβγαζε τα απλητά του στη φόρα, ρε φίλε. Αφού η τύπισα δούλευε στη. Πώς το είπαμε, το στρατόπεδο στον πύργο. Σετήλ. Δούλευε στη Σετήλ, εντός εισαγωγικών το λέω. Έπαιρνε τα πιο άπλητα εκεί πέρα από τα ρούχα. Και κατάφερνε και τα πέταγε έτσι μπροστά στο Πανελλήνιο. Πάρτε ελεύθερα. Εντάξει. Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρο ότι. Πάρτε ζαμπόν. Ναι, πάρτε σαλάμια. Δεν είμαι πολύ σίγουρο ότι όλα αυτά που έλεγε ήταν αλήθεια. Δηλαδή πιστεύω ότι έτσι όπως την έχω ψυχολογήσει πρέπει να είναι πολύ μυθομανής. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που έλεγε Λέξει, θα τους σκίσω, θα τους πατήσω, θα φτάσω και έφυγε, τελικό ούτε δεκάδα. Και έφυγε με κλάματα. Ναι. Ξέρεις, αυτό δεν μου άρεσε. Ότι έχασε μια δοκιμασία και βγήκε προτινόμενη και μετά την επόμενη μέρα, ενώ δεν μαγείρεψε καλά, προσπάθησε να το ρίξει στην κακή της ψυχολογία και ότι πάλι άλλοι φταίνε. Κάποια στιγμή ρε φίλε δεν θα μαγείρεψει και καλά. Αυτό δηλαδή το αναγνωρίζω. Στου σταυρίδε, π.χ. ότι όταν δεν μαγειρεύουν καλά, λένε δεν μαγείρεψα καλά. Τέλο, δεν έχει τώρα μαμού σου του, δεν έχω καλή ψυχολογία, δεν είμαι καλά. Επίση, κρατάω, βάζω μια ανωτελεία. Ναι. Μισό του σποιλεράδε. Ειδικά ναι. Αυτού από τα μεσημεριανά. Ναι. Μεσημεριανά. Και επίση το πιο. Δεν σα βλέπει που δεν σα βλέπει κανεί. Πάτε και μα χαλάτε το λίγο ενδιαφέρον που έχουμε. Ναι, και να πούμε και κάτι ακόμα. Ένα κανάλι υπάρχει στο YouTube που κάνει καλή δουλειά με μοντάζ MasterChef, ο John Mike. Θα τον αναφέρουμε κιόλας γιατί είναι πολύ καλός. Ο John Mike που φτιάχνει ωραία μονταζάκια MasterChef και πάνε και που τα κλέβουν όλα τα μεσημεριανάδικα, ρε φίλε, και τα παίζουν. Ειδικά όταν βρίσκει σε ποια εκπομπή ήταν παλιά ο Κοντιζάς, σε ποια παλιά ήταν ο Ιωαννίδης, σε ποια. Δηλαδή είχε βρει τον Ιωαννίδη στο Top Chef και είχε φτιάξει ένα μοντάζ από διαφορετικά επεισόδια του Top Chef τότε και έδειχνε ο Πάνος Ιωαννίδης το 2010. Και την επόμενη μέρα, φίλε, το παίζει καινούριο και λέει. Βρήκαμε ένα καταπληκτικό βίντεο. Δεν έλεγε που το βρήκε. Οι συνεργάτες της εκπομπής μας βρήκαν ένα καταπληκτικό βίντεο για το πώς ήταν ο Πάνος Ιωαννίδης το 2010. Και παίζει αυτούσιο το βίντεο που είχε φτιάξει ο άλλος. Αφού δεν είπαν ότι το φτιάξανε και οι ίδιοι. Ναι. Μόνο αυτό δεν είπανε. Ναι, υπάρχει μια αθλειότητα στην ελληνική τηλεόραση. Πραγματικά αθλειότητα. Για μένα γενικά η ελληνική τηλεόραση είναι τραγική, ρε φίλε. Τραγική. Δεν υπάρχει κάτι που να το δεις και να πεις ότι. Βλέπω ωραίο πρωτότυπο περιεχόμενο. Υπάρχουν μερικές ιστορικές σειρές που έχουν κάνει πάταγο και είναι πολύ καλοφτιαγμένες, όπως το Κόκκινο Ποτάμι. Ναι. Όπως το άλλο που παίζει τώρα στον Αντένα. Το Άγριες Μέλισσες. Οι Άγριες Μέλισσες. Δεν τα βλέπω αυτά. Λένε ότι είναι εξαιρετικές, αλλά ποια είναι η διαφορά? Όταν μια σειρά είναι καθημερινή. Εντάξει, πέρα από το. Okay, θα δεις το reality λίγο, θα χαζέψει. Δεν το βλέπαμε και όλο. Βλέπουμε κυρίως highlights. Ναι, και εγώ highlights αλλά βλέπω. Αλλά όταν κυρίως. Μια σειρά είναι καθημερινή και δουλεύεις πόσες ώρες μέσα στη μέρα, δεν μπορείς να την παρακολουθήσεις. Και ειδικά όταν είσαι και φαν των ξένων σειρών που βγάζουν και αυτές κάθε εβδομάδα επεισόδια. Άλλο η καθημερινή σειρά. Συγγνώμη. Άλλο η εβδομαδιαία, άλλο η καθημερινή. Να πω ότι θα επενδύσω σε μια σειρά η οποία κάθε μέρα θα βγάζει καινούριο επεισόδιο, δηλαδή μέσα στον χρόνο 300 επεισόδια που λέει ο λόγος. Όχι, αυτό σου λέω ότι έχει ήδη ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα που παρακολουθεί σειρές. Γιατί βγαίνουν 5-6 σειρές που βλέπεις στην Αμερική και συνεχίζονται. Και θα σου πω και το άλλο, ρε φίλε. Οπότε δεν μπορείς να κρατήσεις και καθημερινά. Εγώ με τη δουλειά έχω βάλει στον πάγο πάρα πολλές σειρές. Και εγώ. Θυμάσαι που στην εκπομπή βγαίναμε και λέγαμε για 10 διαφορετικές σειρές και πλέον δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω. Γιατί εγώ δεν έχω δει ταινίες. Ταινίες. Ξέρεις πόσες ταινίες έχω. Δηλαδή ταινίες όχι καινούργιες γιατί δεν βγαίνουν στον κινηματογράφο καινούργιες. Παλιές ταινίες, ξέρω εγώ. Έχω να δω. Πάνω από 3 μήνες. Γιατί θα μου πεις, σε όλο το διάστημα της καραντίνας, δεν μπορούσα να δω γιατί δούλευα. Οπότε πάλι ήμουν κουρασμένος. Το έχω ρίξει στα κομιξάκια βέβαια. Διαβάζω πάρα πολλά κόμιξ. Και εγώ έχω αρχίσει και κάνω μια καλή συλλογή. Θα τα πούμε μετά. Θα πούμε, ναι. Έτσι να μαθαίνουν. Ναι. Κάνουμε και μια εκπομπή για κόμιξ κάποια στιγμή. Έχουμε να μιλήσουμε. Ενώ ένα podcast για κόμιξ. Να κάνουμε ένα podcast για κόμιξ, να μιλήσουμε λίγο. Γιατί πραγματικά έχω ψαχτεί πολύ στο θέμα. Και μπορώ να πω ότι ετοιμάζουμε και κάτι ωραίο έτσι, σχετικά με τα comics στο anthem.gr. Να το αφήσουμε εκεί για έκπληξη. Αλλά έχω και κάποιες άλλες ιδέες πάνω σε αυτό. Το οποίο ήταν δική σου ιδέα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που θα γίνει. Και ο τρόπος που θα γίνει θα είναι λίγο πιο περίεργος. Θα σας εξηγήσω off the air. Αλλά ναι, φέρνουμε κάτι ωραίο σχετικά με comics στο anthem.gr και υπάρχουν και άλλες ιδέες. Mm-hmm. Γύρω από αυτό. Γύρω από τον τομέα του βιβλίου και του κόμικ έχω αρκετές ιδέες γιατί έχω μπει λίγο στο κλάδο, ας πούμε. Οπότε, ναι, ετοιμάζουμε ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, να επιστρέψω στην άλλη τελεία που είχαμε αφήσει στο MasterChef. Να τελειώσουμε. Να αυτό τελειώσουμε μια και καλή. Είστε όλοι αντιπαθητικοί.
Δεν σας χωνεύει ούτε η μάνα σας. Ξαναβάλει το Χριστάρα για τον Παντελή. Πολύ καλά παιδιά. Μου ήταν πολύ καλά παιδιά όντως. Γιατί πραγματικά αυτό το πράγμα το φετινό δεν βλέπετε ρε φίλε. Δεν βλέπετε. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα. Σαν διαγωνισμός είναι... δεν βλέπετε. Είναι... σαν ξεκατίνιασμα βλέπετε. Ναι, εντάξει αυτό. Αλλά είναι δυνατόν ρε φίλε μαγειρικά τώρα να είναι στη δεκάδα αυτή η Μαρία. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Λοιπόν. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Βγάλε το φτιάρι σου ελεύθερα. Ναι, μη σε πιέζω. Ρε φίλε ήμαρτον. Η τύπησα ήταν στην 20άδα, την είχαν βγάλει 3-4 φορές τον τάκο, ας πούμε, και έμενε για λίγο. Και μου είχε μπει τώρα στη δεκάδα και λένε ότι οι σποιλεράδες και όλα είπανε ότι φτάνει ακόμα ψηλότερα. Ρε φίλε, εμένα μου τη σπάει. Γιατί, αυτά γιατί που συγγνώμη... λέει, όσα λέει μου. Ναι. Σπάνε τα νεύρα, πραγματικά. Σου σπάει τα νεύρα. Σπάνε την ψυχή με. Σου τα σπάει ακόμα χειρότερα και από τη Μαριάννα και από την Κατερίνα και από όλες αυτές. Είναι τρεις χειρότεροι. Γιατί προσπαθεί να το παίξει. Χαχα, είμαι αστεία, κάνω πλάκα. Και είναι. Η νέα γενιά. Βγάζει φτιάρι, φίλε. Νέα και γενιά. Λες 21 ετών. Α, και να σου πω γιατί δεν πάω την Κατερίνα, φίλε. Να σου πω γιατί δεν πάω την Κατερίνα. Γιατί πριν φύγει, κάπου δύο εβδομάδες πριν φύγει, έλεγε τη Μαρία. Είναι τρομερό πώς γίνεται στα 21 της να είναι τόσο ύπουλη. Και όταν βγήκε το παιχνίδι, έλεγε τα καλύτερα παιδιά η Μαρία. Τέτοια κολοτούμπο του Μελισανίδη του Ζήζου. Ή Μάρτον. Όχι. Δεν τις μπορώ καθόλου. Δηλαδή, γενικά αντιπαθητικές γυναίκες φέτος. Λοιπόν, κάτι θέλαμε να πούμε για τον Μάικιους. Εκτός από την. Πώς τη λέγανε, τη Φωτεινή, που ήταν πολύ καλή. Ναι, η Φωτεινή ήταν πολύ συμπαθέστατη. Ήταν συμπαθέστατη κοπελίτσα. Δηλαδή είναι κρίμα που δεν ξαναμπήκε. Τρομερή εξέλιξη μετά. Λοιπόν. Για πες για Μάικιους που ήθελες κάτι να πεις. Πώς σου φάνηκε. Μαζί το συζητάγαμε πριν, οπότε τώρα θα το προχωρήσουμε. Πώς σου φάνηκε η όλη φάση που με το παραμικρό που γίνεται πλέον, ο Μάικιους είναι Ναζί. Ο Μάικιους είναι Ναζί. Ναι. Έχει γίνει κίνημα αυτό. Κοίτα, τώρα με αυτό που θα πούμε, είμαι σίγουρος ότι θα με διαγράψουν 5-6 άτομα ακόμα. Ήδη μου κλείσαν το Facebook 2 φορές μες στην καραντίνα. Ναι. Δεν πειράζει. Εσένα γενικά, σου λέω, σου έχουν κλείσει το Facebook, σου έχουν κάνει report. Εγώ είμαι πολύ πιο προκλητικός από σένα σε αυτό που λέει. Ειδικά απέναντι σε φασίστες, είμαι πολύ πιο προκλητικός. Δεν μου έχουν κάνει κάτι. Εμένα το κακό μου είναι ότι είχα δημόσια τα post λόγω Anthem. Ναι, έκανε αυτό το λάθος. Εγώ δεν τα έχω δημόσια. Εγώ τα έχω στους φίλους μου να τα βλέπουν. Και είχα και κάποια άτομα. Αλλά... και εσύ σίγουρα σου έχουν ξεφύγει στη λίστα. Έχεις κάποια άτομα που δεν θέλουν το καλό σου. Σίγουρα, ρε, σίγουρα. Απλά σου λέω δεν έχω φάει κάποιο report, ας πούμε, ακόμα. Δεν ξέρω πώς. Μπορεί να έχεις φάει για να μην το ξέρεις. Και εγώ να έφαγα πολύ μεγάλο αριθμό και να μου το κλείσω. Ναι, αυτό. Μπορεί να έχω φάει report είναι πολύ πιθανό. Απλά δεν έχω τα αποτελέσματά του. Τέλος πάντων, εν τέλει το κλείδωσα το προφίλ μου. Το αφήνουμε εκεί. Πολύ καλά έκανες. Τώρα για το Μάικιους. Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται στην Ελλάδα. Και να μιλήσουμε ανοιχτά. Να έχουν προσπαθήσει τόσοι πολλοί να φέρουν το alt-right κίνημα, είτε από κόμματα. Τώρα, το πιο πρόσφατο κόμμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Κασιδιάρης. Ναι, αυτό είχαμε. Είναι η σοβαρή Χρυσή Αυγή που έλεγε ο Μπάμπης όταν ήταν στο Sky. Τι έλεγε ο Μπάμπης, μια σοβαρή Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι η σοβαρή Χρυσή Αυγή που έρχεται τώρα του Κασιδιάρη. Και δεν θα κόψει ψήφους όπως προσπάθησαν να μας πείσουν τα τρόλ της Νουδού. Δεν θα κόψουν ψήφους. Από το ΣΥΡΙΖΑ ή την αριστερά, από την Ουδού θα κόψουν και από τη Χρυσή Αυγή προφανώς. Και από το Βελόπουλο. Τη δεξιά θα διασπάσουν. Και αυτό θα κάνουν όντως η σοβαρή Χρυσή Αυγή, το σοβαρό alt-right, το οποίο λοιπόν, έρχεται. Θα σου πω κάτι. Και το οποίο, συγγνώμη, να το ολοκληρώσω αυτό, το οποίο ήταν ένα αυγό του φιδιού που για χρόνια καλλιεργούσαν οι δημοσιογράφοι, για χρόνια καλλιεργούσαν διάφοροι καλοθελητές με σατυρικές εκπομπές της πλάκας. Αυτό που το έλεγα, δεν θέλω να πω το όνομα, εκεί ήθελα Sky, να σε προλάβω. Στο Sky και τα λοιπά, κάτι σατυρικές εκπομπές της πλάκας που τώρα που ξεκινήσανε κάποια από τις ελληνοφρένειες και καταλήξανε η ελληνοφρένεια να είναι από τις λίγες αντικειμενικές φωνές που τους κράζει όλους. Και αυτό, να το πω αυτό, γι' αυτό γουστάρω κάτι εκπομπές σαν ελληνοφρένεια. Γιατί μπορεί να είναι προσκολλημένοι σε ένα κόμμα μεν, το οποίο εγώ δεν το συμπαθώ, το κουκουέ, αλλά κράζει και το ΣΥΡΙΖΑ. Κράζει και τον Τσίπρα, κράζει και την Ουδού, κράζει και τον Μητσοτάκη, τους κράζει όλους. Και πολύ καλά κάνει. Γιατί δυστυχώς αυτοί οι δύο είναι που επικρατούν σήμερα και αυτούς τους δύο θα κράξεις. Και ευχαριστώ πολύ κάποια άτομα που βγαίνουν και λένε την απίστευτη βλακεία ότι αφού κράζεις και το ΣΥΡΙΖΑ και την Ουδού, εσύ τι είσαι. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σου πω αυτός είναι ο δρόμος, ότι αυτό το κάνουν τα κόμματα. Και αυτό το κάνουν και τα κομματικά τρόλ. Το κομματικό τρόλ θα έρθει να σου πει ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό, ψήφισε Νουδού γι' αυτό. Εγώ δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Εγώ δεν είμαι κομματικοποιημένος. Εγώ δίνω μια πολιτική. Και εσύ, Τζάνετ, δίνουμε μια πολιτική άποψη, ένα πολιτικό στίγμα. Δεν θα σου πούμε αυτό είναι ο δρόμος, πάμε.
εκφράζουμε προβληματισμό με αυτά που βλέπουμε στην πολιτική του Τσίπρα, του Μητσοτάκη, του Μέντου. Δεν. Και θα πω αυτό, δεν θέλω να πω όνομα, γιατί το έχω εδώ, το κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Τον έχουμε κράξει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Δεν γίνεται να έχεις ακροδεξιούς YouTubers, νεοναζί υποστηρικτές του alt-right, που το λένε ελεύθερα και ανοιχτά, και να τα βάζει με το Μάικιους, που δεν είπε τίποτα στην ουσία. Ναι. Που εγώ πολλές φορές το Μάικιους στην εκπομπή για διάφορα πράγματα την έχω μπει εντός εισαγωγικών. Ο Μάικιους... Μεταξύ μας, δεν την έχω πει στον ίδιο. Ο Μάικιους, θα σου πω, εκνευρίζει αυτούς που έχουμε εκνευρίσει και εμείς πολλές φορές, τους SJWs. Θα σου πω ποιο είναι το κακό. Δεν μπορείς, ρε φίλε, χωρίς να έχεις ακούσει τη γνώμη του άλλου, να βγάζεις ένα πιστόλι και να τον εκτελείς. Ναι. Και να προσπαθείς να το καταστρέψεις στη μία πορεία. Κοίτα, ο Μάικιους έχει... Παίρνανε τηλέφωνο, ρε φίλε, να το ακυρώσουν τις παραστάσεις στο Λονδίνο. Ναι, και στην Ευρώπη. Πήραν τηλέφωνο να το ακυρώσουν τις παραστάσεις. Δηλαδή, ότι πόσο πρόκεισε, καταστραμμένος πρέπει να είσαι για να κάνεις κάτι. Να το πόσο να μισείς κάποιον άνθρωπο. Να το ακυρώσουν την παράσταση με τη λογική ότι έχει βγάλει νεοναζιστικά βίντεο. Που δεν έχει βγάλει. Και δηλαδή, πώς γίνεται να λες ότι είναι νεοναζί, ας πούμε. Άμα είχαμε μια κάμερα, θα έβλεπες τώρα πώς έκανα. Λέει, το τάδε επιχείρημα, ναι, το τάδε επιχείρημα λέει είναι επιχείρημα της alt-right, κάτι τέτοιες χαζομάρες. Και την ίδια στιγμή, αυτοί που λένε. Αυτοί μάλλον που λένε ότι ο Μάικιους χρησιμοποιεί ένα επιχείρημα από την alt-right ή οτιδήποτε, την ίδια στιγμή που υπάρχουν νεοναζί YouTubers, υπάρχουν τύποι που φέρουν την alt-right στην Ελλάδα και σε αυτούς δεν κουνάς το δάχτυλο. Το κουνάς σε κάποιον ο οποίος λέει τη γνώμη του. Και δεν έχει πει ποτέ ανοιχτά ότι παιδιά θα μας σώσει, μια χούντα θα μας σώσει. Ναι. Ή παιδιά το τσίπ θα μας το περάσουν με το εμβόλιο. Όπως γίνανε και το λέγανε όλοι αυτοί. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, οι περισσότεροι κριτές, ας πούμε, μια τύπησα που έγραψε σε ένα τραγικό τρισάθλιο site, ποπα κάτι. Ναι, ναι, ναι. Μια τύπησα. Λέει, εμένα ο Μάικιους είχε γίνει γνωστός όταν έγραφε ένα άρθρο, ένα email που έλεγε θάνατο σε όλους και εμείς γελάγαμε τότε γιατί ήμασταν ανώριμοι. Ήμουν φαν και με παρεξήγησε, με πούλησε ο Μάικιους. Ναι, εμένα ξέρεις ποιοι με τσάντουν πιο πολύ. Αυτοί που αλλάζουν τα πιστεύω και μετά από κάποια χρόνια που έχουν ένα σαφές υλικό, ας πούμε, που λένε το και το και θα καταλάβεις ποιον εννοώ, έχουν ένα σαφές υλικό και λένε κάνω αυτό κτλ. Και μετά από λίγα χρόνια στα καλά μου βίντεο, αυτά που έχουν τα πιο πολλά views, ήμουν σεξιστής και το γουστάρατε και πλέον δεν είμαι έτσι. Και πλέον έχω ξανασκεφτεί τη ζωή και έχω καταλάβει το σωστό είναι να είσαι vegan. Και δεν θέλω να σε αλλάξω τη γνώμη, δεν θέλω να σε αλλάξω τη γνώμη, αλλά το σωστό είναι να είσαι vegan. Δεν θέλω να σε αλλάξω τη γνώμη, αλλά τα καλά μου βίντεο που με κάνουν γνωστό ήμουν να σεξιστείς. Τι λες, ρε. Τι λες. Ναι, προσπαθούν να στο περάσουν έμμεσα. Και αυτό το πράγμα είναι, έχουν ξεκινήσει ολόκληρη σχολή σκέψης, δύο-τρεις από αυτούς, τώρα θα καταλάβεις ποιους λέω, που πετάνε ένα εκατομμύριο βλακίες, ένα εκατομμύριο χαζομάρες, ένα εκατομμύριο ανακρίβειες και μετά όταν τους κουνάς το δάχτυλο και τους λες ότι εσύ έχεις πει αυτό, λες εγώ δεν το είπα ποτέ. Δείξε μου το βίντεο, σε ποιο σημείο το είπα. Τι να πούμε ρε φίλε, το ελληνικό YouTube είναι στον πάτο. Στον πάτο του. Εντάξει, στον πάτο υπάρχουν και πολύ καλά κανάλια, ρε Σιτζάν. Αλλά τώρα δεν μπορώ άλλο, α πούμε. Υπάρχουν 3-4 καλά κανάλια. Ο άλλο να κάνει καριέρα κράζοντα καλλιτέχνες που είναι. Τέλος πάντων, καλλιτέχνες σε ένα συγκεκριμένο τέτοιο και μετά να βγάζει βίντεο και να τους ξεπλένει. Δεν μπορώ. Τέλος πάντων, η γνώμη μου εμένα είναι ότι δεν μπορείς να το παίζεις ότι και καλά εγώ ήμουν φαν σου, ήσουν έτσι. Άρα πλέον όμως έχω και καλά αλλάξει. Και τα πιστεύω μου. Άρα πρέπει να σε γαμίσω και από πάνω. Έγινα και λίγο πιο ευαίσθητούλης τώρα και τέτοιο. Παιδιά, αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν στο YouTube ακροδεξιά στοιχεία και δεν έλεγε κανένας τίποτα. Και να σου πω κάτι, είναι και πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Ο Μάικιους τώρα του την πέσανε για ένα βίντεο μιας τύπησας στο YouTube, μιας YouTuber, η οποία έλεγε γιατί δεν είμαι φεμινίστρια. Έτσι. Και είπε ο Μάικιους, συμφωνώ με ένα επιχείρημά της. Είπε, λέει, συμφωνώ με ένα επιχείρημα της συγκεκριμένης. Την πέσανε όλοι στο Μάικιους που είπε ότι συμφωνεί με τη συγκεκριμένη. Τη συγκεκριμένη YouTuber την είδε κάποιος. Φέρνει όλο το alt-right κίνημα στην Ελλάδα. Όλο το alt-right. Μα γι' αυτό ρε φίλε κινήσε το Μάικιους τέτοια... που την προέβαλε. Επειδή φέρνει την το την προέβαλε alt-right. Και είπε τέτοια. Από εκεί και πέρα, να σου πω κάτι, περίμενε. Είπε ο Μάικιους ότι εντάξει, μου άρεσε αυτό το επιχείρημα. Εσύ, ας πούμε, σαν άνθρωπος, δεν θα μπει στο βίντεο να δεις και να πεις ρε εσύ τι βλακίες λέει ο Μάικιους, τι βλακίες λέει αυτή. Δεν του κάνεις επίσης και τον πεις νεοναζί επειδή τέτοιο. Επειδή έχεις δικιά σου κριτική σκέψη. Μπες, δες το βίντεο της και κρίνε το. Μου ότι δεν υπάρχει πιο branded άτομο από αυτή την τύπηση. Ναι, ναι, ναι. Μα η τύπησα είναι
εμετική. Δηλαδή, αυτά κάτι βίντεο που είχε κάνει. Τα 10 ασφάλματα της αριστεράς. Τι ωραία που είναι η θεία κοινωνία. Έγραψε το δικαίωμα. Μέσω... Δεν έχουν οι γυναίκες δικαίωμα σε εκτρώσεις. 1 εκατομμύριο πράγματα. Έδωσε άρθρο εν μέσω πανδημίας πως δεν κολλάει ο κορονοϊός με τη θεία κοινωνία. Ναι. Και μόνο από αυτό καταλαβαίνεις για τι άνθρωπο μιλάμε. Δεν κοροϊδεύουμε το μυστήριο, έτσι προς Θεού. Απλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ξεχωρίζεις κάπου που σταματάει η πίστη και που ξεκινάει και η πραγματική ζωή. Αυτοί τα μπλέγουν, ρε Τζάν. Όταν υπάρχει επιστήμονας που σου λέει αν πιστεύεις δεν κολλάς και ο άνθρωπος τώρα αυτός έχει σπουδάσει. Δηλαδή, σε μια σοβαρή χώρα, αυτός ο άνθρωπος τώρα θα λέγανε καλά, τώρα αυτός είναι επιστήμονας που μας λέει ότι η θεία κοινωνία δεν μεταδίδεται. Τι σου λέει, αγόρι μου, τα βιβλία που διάβασες και ήσουν απάνω τόσα χρόνια, τι σου λέγανε? Ότι μεταδίδεται. Τι μου λες τώρα για την πίστη? Τέλει... Με την ίδια λογική, όποιος έχει μια ανίατη ασθένεια, ας πιστέψει ότι θα γιατρευτεί. Είναι το ίδιο? Όχι. Εν τέλει, το πρόβλημα είναι ότι βάζετε τους δημιουργούς σε ένα τρυπάκι του να φοβούνται τι να γράψουν και πώς να το εκφράσουν. Και την ίδια ώρα όσοι είναι στο alt-right, ξεσαλώνουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν μια καλή τηλεοπτική σεζόν για την Αμερική. Καλή ήταν, ναι. Η οποία Αμερική αυτή την περίοδο βιώνει μια εξέγερση. Ναι. Να αναφερθούμε λίγο σε αυτό. Είναι από τα πιο σοκαριστικά βίντεο που έχω δει. Εγώ σκεφτόμουν να κάνουμε ολόκληρο βίντεο πάνω στην αστυνομική βία. Ναι. Ολόκληρο podcast πάνω σε αυτό. Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα που είδα πραγματικά με σόκαρε. Μέχρι εκεί που δεν πήγαινε. Είναι τρομερό να βλέπεις έναν άνθρωπο ότι έχει ξεψυχήσει στο 4ο λεπτό ενός βίντεο και παρόλα αυτά τα πόδια αυτού του δολοφόνου του, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω, είναι δολοφόνος, τα πόδια του δολοφόνου του να βρίσκονται στο λαιμό του για άλλα 4 λεπτά. Αυτό είναι το κακό. Ανατριχιαστικό. Αυτό είναι το κακό όταν δεν έχεις σωστή εκπαίδευση, όταν υπάρχει ο ρατσισμός μέσα στην κοινωνία σου και έχει γίνει... Ο ρατσισμός μέσα στα σώματα ασφαλείας. Και στην κοινωνία, φίλε. Θέλω να μου πει ότι δεν είναι ρατσιστική η αμερικανική κοινωνία. Είναι. Εξίσου, δεν είναι ρατσιστική η ελληνική κοινωνία. Σίγουρα. Και εμείς είμαστε και πιο υποκριτές, ξέρεις. Είμαστε υποκριτές γιατί δεν τους γουστάρουμε, δηλαδή είμαστε ρατσιστές, αλλά τον αντιτοκούμπο τον λέμε Έλληνα. Γιατί είναι αυτό που είναι. Είναι, ρε φίλε, τι ταιριάζει στα στάνταρ σου. Ναι. Είναι ο άλλος γκέι, άμα πεθάνει είναι ληστής. Σου θυμίζει κάτι? Ναι. Ναι, ναι, ναι. Θα βρούνε... Είναι οροθετικός. Θα βρούνε τρόπο. Είναι πρεζάκι, αμήν οροθετικός. Ναι. Εμένα με τσαντίζει. Ακόμα και αν εκτεθούν από τα τοξικολογικά αποτελέσματα, ναι, δεν αλλάζει κάτι. Το όλο θέμα. Θέλω να πω κάτι που με τσαντίζει. Συγγνώμη και θα το συνεχίσει. Ναι, ναι. Εμένα με τσαντίζει η αποδόμηση του χαρακτήρα που προσπαθούν να κάνουν στο θύμα μετά. Το ίδιο έκαναν με τον Σακ, το ίδιο έκαναν με τον George Floyd. Και με την κοπέλα με το βιτριόλι το κάνουν τώρα αυτό. Και με την κοπέλα με το βιτριόλι. Γίνεται, ρε φίλε. Είναι σοκαριστικό. Στο θύμα να πηγαίνεις και να προσπαθείς να αποδομήσεις το χαρακτήρα του. Συγγνώμη, και ξεχάσαμε. Γιατί, επειδή δεν εξυπηρετεί την πολιτική σου ατζέντα, είναι παράνοια. Και ξεχάσαμε και το νούμερο ένα άνθρωπο που προσπάθησαν να τον ξεπλύνουν τα μέσα, τους δολοφόνους Ελένη στο Παλούδι. Βέβαια. Σοκαριστικό ρεπορτάζ που το είδα και έπαθα σοκ. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτό το πράγμα το αφήσανε σε ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων να λένε ο μικρός έχει αλλάξει, διαβάζει τη βίβλο πλέον. Προσπαθείς να με κάνεις να νιώσω κάποια ενσυναίσθηση για ένα δολοφόνο και βιαστή. Δολοφόνος, βιαστή.